ειδικές ανάγκες υποφέρουν στο παράρτημα ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Δυτική Αττική, στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και στο αντίστοιχο παράρτημα ατόμων με ειδικές ανάγκες στα Μελίσια. Νομίζουμε ότι έγινε μια σχετική κινητοποίηση. Δυστυχώς η πολιτεία, αντί να δείξει την πραγματική της ευαισθησία, σκέφτηκε καλό, θεώρησε καλό να εκδώσει ένα δελτίο τύπου γεμάτο ψεύδι. Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Όσα λέγαμε, επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο, διότι ένα από τα άτομα αυτά, η ζωή, βίωσε από αιτία η οποία προκαλεί τουλάχιστον καστοποψία, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, από αυτή την αιτία θα δεν μπορεί να πεθάνει σε 2-3 και σε 5 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, την δεύτερη επιβεβαίωση, ευτυχώς όχι τόσο τραγική όσο ο χαμός της ζωής, η δεύτερη επιβεβαίωση ήρθε από την ΠΟΕΔΗΝ, από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι σε εκτεταμένη, σε μεγάλη ανακοίνωσή τους, ότι έχουν τη δευτέρα στάση εργασίας, υποστηρίζοντας τους νοσηλευτές στα ιδρύματα αυτά και ιδίως στο Λιμωδόν, στο πρώην Λιμωδόν στην Αγία Βαρβάρα, λένε ότι όσα στην ουσία έχει αναφέρει η ανακοίνωση στο δελτίο τύπου του Υπουργείου είναι ψέμα, είναι ψέματα, και επίσης ότι η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθιστούν, και χρησιμοποιώ λέξεις από την ανακοίνωση των γιατρών, καθιστούν άκρως επικίνδυνες τις συνθήκες περίθαλψης των ατόμων αυτών. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να περιμένει η πολιτική ηγεσία, αλλά και ο Πρωθυπουργός ακόμη, πέρα από τον ένα θάνατο ο οποίος ήδη μεσολάβησε. Εσείς επισκεφθήκατε την εισαγγελία για να ζητήσετε... Σήμερα θα την επισκεφθώ. Μάλιστα. Όπου θα ζητήσετε... Σήμερα να σας εξηγήσω ότι δεν υπάρχει τακτικός εισαγγελέας όπως υπάρχει στις καθημερινές. Υπάρχει μόνο ένα εισαγγελέας ποινικής δίωξης μόνο για τα αυτόφορα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ασχοληθεί ο συγκεκριμένος, να επιληφθεί του ζητήματος. Εάν δεν, θα επιστρέψω την Δευτέρα. Όμως, έχω σκοπό να ζητήσω να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της ζωής. Μάλιστα. Η οποία πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι έχουμε φωτογραφίες τις οποίες δεν δείξαμε ποτέ. Πριν από μία ή δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, η ζωή ήταν χτυπημένη στο πρόσωπο. Και υπάρχει φωτογραφία που το αποδεικνύει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πολίτες και πολιτικοί, και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάφαξα. Και η αλήθεια είναι ότι στα ιδρύματα τουλάχιστον αυτά, δεν ζούμε στο 2018, ζούμε στο μεσαίωνα.